σας. Και εμάς χαρά μας που έχουμε το ΦΟΚΑ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μαζί μας. Έτσι υπογράφει την καλλιτεχνική διεύθυνση και την σκηνοθεσία των 12ων βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς που παρουσιάζει η Shiseido. 25 Απριλίου, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια υπέροχη βραδιά με παρουσιαστές τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια. Αλλά ο ΦΟΚΑς θα μας πει έτσι, τι έχει ετοιμάσει. Βέβαια, γιατί είμαι σίγουρη ότι βλέποντας την περσινή τελετή έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες, κύριε Ευαγγελινέ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, είναι τιμή μου που για δεύτερη χρονιά ξανακάνω τα βραβεία αυτά που είναι τόσο σημαντικά. Είναι τόσο σημαντικός ο λόγος που γίνονται. Και προσωπικά έχω, επειδή έχω και μια αδυναμία μεγάλη στο γυναικείο φύλλο, τιμά τη γυναίκα. Είναι το πιο σημαντικό, είναι ο συνδετικός κρίκος όλης της κοινωνίας. Τιμά την καθημερινότητά της, την προσπάθειά της. Γι' αυτό και ο τίτλος της βραδιάς μας είναι το δέντρο της ζωής. Είναι η ανάπτυξη, η συνέχεια, οι τέσσερις εποχές, η δραστηριότητα της γυναίκας μέσα στο χρόνο. Πόσο σταθερότητα μπορεί να δώσει, πόσο είναι ο κορμός της κοινωνίας, πόσο μπορεί να ανθίσει, πόσο μπορεί να εξελιχθεί. Και αυτό είναι το κόνσεπτ γενικά της βραδιάς μας, με τόσο λαμπερούς καλλιτέχνες και βέβαια φυσικά μαζί με τα δύο αγόρια, τους φοβερούς αυτούς καλλιτέχνες, είναι η λατρεμένη μου, η αγαπημένη μου, η Έλενα Παπαρίζου, που μας τιμά και αυτή με την παρουσία της. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια ιδιαίτερη βραδιά, όχι... πέρα από τη φαντασμαγορία που μπορεί να έχει ένα σοου, τηλεοπτικό ή μια βραδιά για τον κόσμο που θα, είναι, που θα μας βλέπει από τη τηλεόραση ή ότι, που θα είναι μέσα στην αίθουσα, πιο πολύ εμένα με ενδιαφέρει όπως και πέρυσι να ευαισθητοποιήσω μέσα από αυτό το event κάποιους ανθρώπους για το πόσο σημαντικό είναι το έργο και του περιοδικού και των συντελεστών που είναι στο περιοδικό αυτό και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με τιμούν και με καλούν. Και να δείξουμε το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία μας, στη ζωή μας. Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά πέρσι διαφάνηκε αυτό και αν αφήσουμε πράγματι το φαντασμαγορικό ενός σοου στο πλάι, με τις πινελιές που μπήκαν πέρσι με τις γυναίκες της διπλανής πόρτας, γιατί εκεί είναι ο αγώνας, ο πραγματικός. Νομίζω ότι έφευγε το μήνυμα που πραγματικά θέλουν να στέλνουν τα βραβεία Madame Figaro. Δεν είναι ένα σοου τώρα για να γίνεται για τον καλλιτεχνικό κόσμο και μόνο. Είναι αυτό που είπα πριν. Γιατί η γυναίκα, την καθημερινή που δίνει τον αγώνα της. Ακριβώς. Και είναι και, είναι και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της βραδιάς και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να σας πω ότι έχουμε sold out με τα εισιτήρια. Έχουν απολυθεί όλα τα εισιτήρια της βραδιάς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, γιατί οι εισπράξεις από τα εισιτήρια θα δοθούν στην κυρία, η οποία θα βραβευτεί στην κατηγορία ΟΠΑΠ κοινωνική προσφορά. Οπότε αυτό έτσι σημαίνει κάτι και νομίζω είναι ωραίο που και ο κόσμος πλέον αγκαλιάζει τόσο πολύ αυτή την εκδήλωση και γι' αυτό και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τον ΦΟΚΑ και έτσι. Και που έχουμε ανάγκη από μηνύματα αισιοδοξίας πια. Και αυτό είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο που ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις προσπάθειες και είναι όμορφο πολύ. Και εγώ ξαναλέω ότι δεν είναι καμιά φορά. Αυτό που κάνουμε είναι να το κάνουμε με την ψυχή μας και να περνάει ευαισθησία από εμάς τους ίδιους και πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να συμμετέχει σε τέτοιου είδους event. Νομίζω ότι μέσα από την οικονομική κρίση και στην Κύπρο και βεβαίως και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει τόσο δύσκολες στιγμές και τόσο μιζέρια που τέτοια αισιόδοξα μηνύματα όπως τα έχετε περιγράψει κι εσείς πλέον τα έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και τα στηρίζουμε, γι' αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το παρόν μας. Θες να μας πεις πράγματα για τη βραδιά. Θέλω να σας πω ακόμα μερικά πραγματάκια. Κάποιος ο οποίος δεν βρίσκει εισιτήριο μπορεί να έρθει, μπορεί να λάβει μέρος σε όλη αυτή την εκδήλωση, μπορεί να βρει εισιτήρια για το after party των βραβείων. Στο soldouttickets.com.cy μπορεί να βρει 20 ευρώ το εισιτήριο, μπορεί να έρθει εκεί να περάσουμε ωραία, θα είμαστε όλοι εμείς εκεί, έτσι, σε μια βραδιά πολύ χαρούμενη. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω. Πρέπει να πεις ότι είναι μαστίχωμα. Είναι μαστίχωμα, ναι. Έχει τη σημασία. Περίμενα να το πεις εσύ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ευαγγελινός έχει ενημέρωση, αλλά κάθε μαστίχωμα στην Κύπρο είναι μια σειρά εκδηλώσεων που γίνονται έτσι, πάρτι αν θέλετε. Και είναι απίστευτη κοσμοσυρωή, γι' αυτό το λέω. Ωραία, δεν το ξέρω. Ναι. Θα σας πούμε μετά τις λεπτομέρειες. Γιατί σας περιμένει. Είμαστε φαν κι εμείς. Το άλλο που θέλω να πω είναι για τον κόσμο που θα θέλει να δει αυτή την εκδήλωση. Τηλεόραση Σίγμα, Σάββατο 29 Απριλίου, 9 το βράδυ, θα παρουσιαστεί
τηλεόραση, η όλη εκδήλωση από την τηλεόραση Σίγμα. Και οπότε μείνετε συντονισμένοι για να δείτε όλα όσα μας ετοιμάζει ο Φωκάς έτσι, την ερχόμενη Τρίτη. Θέλω να μου πείτε, κύριε Ευαγγελινέ, επειδή δεν ξέρω καθόλου εγώ το παρασκήνιο, αν έχετε και ρόλο στο στήσιμο του κυρίου Μουζουρά και του κυρίου Μαραβέγια. Φυσικά. Διότι είναι, είναι δύο προσωπικότητες με φοβερή χημεία, όπως το έχουμε ήδη ζήσει. Είναι ιδίως ο κύριος Μουζουράκης, πάλι όσο τον ξέρω τηλεοπτικά, πάρα πολύ απρόβλεπτος, με ένα ιδιαίτερο χιούμορ και δεν ξέρω αν όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσετε εκείνη τη νύχτα για να εντριγκάρετε μέσω της παρουσίασης. Αυτός ήταν και ο λόγος που πρότεινα στην ομάδα να είναι οι δύο κύριοι αυτοί. Είναι απρόβλεπτοι, ναι. Είναι αληθινοί. Είναι αγαπητή πάρα πολύ. Εγώ έχω την τιμή να συνεργαστώ με τον Πάνο Μπουζουράκη, τον ξέρω χρόνια. Με τον κύριο Μαραβέγια συνεργαζόμαστε πρώτη φορά, τον εκτιμώ αφάνταστα. Και αυτή η χημεία που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι με ιντρικάρισε και εμένα το να δω τι θα συμβεί, τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη βραδιά. Ναι. Και νομίζω αυτό θα απολαύσει και ο κόσμος. Αυτό το ότι τη χημεία, λέτε, το αποτέλεσμα της χημείας. Και σε συνδυασμό και με την Έλενα. Που έχουν χημεία και οι τρεις, ίσως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους πως έχουν. Οπότε, μάλλον θα είναι κάτι καταπληκτικό. Ναι, ανυπομονούμε για το αποτέλεσμα. Από την παρουσίαση μέχρι την κυρία Παπαρίζου, που είναι το καλλιτεχνικό, αν θέλεις, κομμάτι. Και οι δύο. Και οι δύο παρουσιαστές θα τραγουδήσουν. Αυτές είναι εκπλήξεις, ωραία. Και θα βρεθούν και οι τρεις στη σκηνή. Οπότε έχει φτιάξει ωραία πράγματα ο Φωκάς. Έχουμε πολλά να περιμένουμε, ναι. Λοιπόν. Δεν θα αρκεστούν σε αυτό το ρόλο. Θα είναι μια όμορφη βραδιά που μέσα σε αυτό θα υπάρχουν, όπως είναι φυσικό, οι βράβευση των γυναικών. Ναι. Και αφού μιλάμε για τη βράβευση των γυναικών, ναι. Να υπενθυμίσω ωραία, για ακόμη ωραία. Μια φορά, ναι, ναι. Που είναι και εκεί η ουσία μας. Έχουμε 45 υποψήφιες σε 9 κατηγορίες και 3 τιμητικά βραβεία. Και έτσι περιμένουμε όλοι να μάθουμε ποιες είναι αυτές οι κυρίες οι οποίες θα βραβευτούν η κάθε μια, ναι, στην κατηγορία της. Ξέρεις, είναι κάθε χρόνο τα βραβεία μια νύχτα που τα συνδυάζει όλα. Έχει την αισιοδοξία που την είπαμε ήδη αρκετές φορές. Έχει τη συγκίνηση, εναλλάσσονται τα συναισθήματα. Μετά έχει τη χαρά. Μπορεί να έχει και τη λύπη, γιατί βλέπεις και δύσκολες, ας πούμε, ιστορίες. Ναι. Τα έχει όλα. Είναι η ζωή. Είναι η ζωή εκεί. Εκεί θα κατέληγα. Ότι είναι μια μικρογραφία της καθημερινότητας και επίσης νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία μέσα από τα βραβεία να έρθουμε και σε επαφή με ιστορίες που μπορεί να συμβαίνουν στη διπλάνη πόρτα, αλλά δεν τις έχουμε αντιληφθεί. Και είναι έχουν πάρει φοβερά παραδείγματα και μαθήματα ζωής μέσα από τις γυναίκες που έχουν βραβευτεί ή ακόμα και μέσα από τις γυναίκες που μπορεί να μην βραβεύτηκαν, αλλά μαθεύτηκε η ιστορία τους. Και εγώ έχω να σας πω ότι όταν μου έγινε η πρόταση πέρυσι για πρώτη φορά, αυτός ήταν ο λόγος που με συγκίνησε, γιατί κάθισα με μια δημιουργική ομάδα η οποία μου είπαν πράγματα που πραγματικά έμεινα άφωνος. Λέω, συμβαίνει αυτό, κάνει αυτή η κυρία αυτό, γίνεται. Συνέβαινα πράγματα που πραγματικά δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Λόγω της επικαιρότητας, λόγω του ότι συμβαίνουν χιλιάδες δυσάρεστα εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα δουλειάς και ανθρώπων που προσπαθούν. Λοιπόν, και είναι και ανήκετε και εσείς αυτή την ομάδα. Για την ομάδα της Madame Figaro το ξέρουμε όλοι εδώ σίγουρα. Και εσείς, κύριε Ευαγγελέ, τις τελευταίες μέρες έχετε κοπιάσει πάρα πολύ για αυτή τη νύχτα και θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, η εντατική προετοιμασία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, τα καλύτερα. Πάντα δημιουργικός να είστε, κύριε Ευαγγελέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας να είσαστε εδώ. Καλή συνέχεια, Βαρβάρα, στη σκληρή δουλειά. Θα αναμένουμε το αποτέλεσμα την Τρίτη. Λοιπόν, πάμε εκτός συνόρων.